Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικό και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Τον Ιησού τον αγαπούσαν πολλοί άνθρωποι. Μα υπήρχαν πολλοί που τον μισούσαν και δεν ήθελαν να ακούν τα λόγια του. Όταν εκείνος μίλησε με τόσες τιμές για την αμαρτωλή γυναίκα που του άλυψε τα πόδια με το μύρο, ένας από τους μαθητές του, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης αγανάκτησε, θύμωσε πολύ, ήταν σαν να μπήκε μέσα του δαίμονας μεγάλος. Αποφάσισε λοιπόν τότε να τον παραδώσει στους αρχιερείς και τους γραμματείς που έψαχναν να βρουν τρόπο για να τον παγιδέψουν και να τον σκοτώσουν. Έτσι πήγε ο Ιούδας εκείνος και συνονοήθηκε μαζί τους να τους τον παραδώσει με ασφάλεια, φυσικά με το ανάλογο τίμημα του έταξαν τριάντα αργύρια. Έφτασε λοιπόν η μέρα της παραμονής της γιορτής που ονομαζόταν Πάσχα, που οι Εβραίοι έφτιαχναν άζημα ψωμιά και τίμαζαν να θυσιάσουν το πασχαλινό κατσίκι. Οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού, «Δάσκαλε, που θέλεις να ετοιμάσουμε για να φας το Πάσχα» και ο Ιησούς είπε σε δύο από τους μαθητές του τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Πηγαίνετε στην απέναντι πόλη. Εκεί θα βρείτε έναν άνθρωπο που θα κρατάει μία στάμνα με νερό. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει και πείτε στον οικοδεσπότη. Ο δάσκαλος είπε πως ο καιρός για να τελειώσω το έργο μου πλησιάζει. Στο σπίτι σου απόψε θα γιορτάσω με τους μαθητές μου το νέο Πάσχα. Εκείνος θα σας δείξει το τραπέζι που θα είναι έτοιμο. Εκεί θα προετοιμάσετε για εμάς το Πάσχα. Και έτσι ακριβώς όπως είπε ο Ιησούς, έγινε. Ήρθε η ώρα και κάθισαν στο τραπέζι ο Ιησούς και οι δώδεκα μαθητές του, ο καθένας στη θέση του. Και ο Ιησούς τους είπε, «Ήθελα πολύ πριν σταυρωθώ να φάω μαζί σας αυτό το Πάσχα, σας λέω αυτό, ότι αυτό είναι το τελευταίο μου Πάσχα και δεν θα ξαναφάω μαζί σας μέχρι να ολοκληρωθεί η Βασιλεία του Θεού. Τότε η επικοινωνία και η ενότητα μεταξύ μας θα είναι αιώνια. Πήρε το ποτήρι με το κρασί, ευχαρίστησε το Θεό και είπε «Πάρτε αυτό το κρασί και μοιράστε το μεταξύ σας. Να πιούμε όλοι σαν δείγμα της αγάπης που μας συνδέει. Και αφού πήρε στα χέρια του τον άρτο, τον έκοψε σε κομμάτια και του είπε «Αυτό που σας δίνω τώρα δεν είναι ένα συνηθισμένο άρτος, αυτό είναι το σώμα μου, το οποίο σε λίγο θα παραδοθεί στο σταυρό για τη σωτηρία των ανθρώπων» αυτά να κάνετε πάντοτε, για να θυμάστε τη θυσία που εγώ προσφέρω για τη σωτηρία σας και όλου του κόσμου. Πήρε και το ποτήρι με το κρασί στα χέρια του και είπε «Αυτό δεν είναι πια κρασί. Είναι η καινούρια διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου αυτό που σε λίγο θα χυθεί για τη σωτηρία σας». Ήταν τότε που τελέστηκε για πρώτη φορά η Θεία Ευχαριστία. Καθώς έτρωγαν, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Ένας από εσάς θα με προδώσει». Οι μαθητές ανήσυχοι ρωτούσαν ένας ένας «Μήπως είμαι εγώ Κύριε» και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε Εκείνος που βούτυξε τον άρτο μαζί μου στο ζωμό του πιάτου, εκείνος θα με προδώσει. Ο Υιός του ανθρώπου πηγαίνει προς το λυτρωτικό θάνατο, όπως έγραψαν οι προφητείες. Αλίμονο όμως σε εκείνον που μέσω αυτού ο Υιός του Θεού παραδίνεται στους σταυρωτές του. Θα ήταν καλύτερα για τον άνθρωπο αυτόν να μην έχει γεννηθεί. Πήρε τότε το λόγο ο Ιούδας και ρώτησε Μήπω είμαι εγώ Κύριε» και ο Ιησούς του απάντησε «Εσύ είπες ότι είσαι εσύ».